Το θέατρο στο μικρόφωνο είναι υποχρεωμένο σήμερα να περιαυτολογήσει. Συμπληρώθηκαν αυτή την εβδομάδα 3 χρόνια από την ημέρα που δημιουργήθηκε η καλλιτεχνική αυτή εκπομπή. Με την ευκαιρία αυτή, η σημερινή μας εκπομπή έχει εορταστικό χαρακτήρα και θα είναι διαρκείας 1 ώρα. Έχω μπροστά μου το γράμμα της Μαρίκας Σκοτοπούλη, η οποία ανάμεσα στα άλλα σας λέει και τα εξής. Μπράβο αγαπητέ μου μαμάκι. Μπράβο και είναι λίγο το μπράβο. Σπανίως το ελληνικό θέατρο εξυπηρετήθηκε τόσο όσο από τη θαυμάσια εκπομπή σου. Μέσα από όλη μου την καρδιά στο είπα το μπράβο αγαπημένε μου. Γιατί αυτό που έκανες για το θέατρο είναι πολύ μεγάλο. Σε ευγνωμονώ μαζί με τους συναδέλφους μου. Θαυμάσιο είναι όμως και το γράμμα της Κυβέλης που σας γράφει η επιλέξη. Αγαπητέ κύριε Μαμάκη, δεχτείτε και εκ μέρους μου θερμότητα συγχαρητήρια, καθώς και ευχαριστίες εκ μέρους του θεάτρου, γιατί η εκπομπή σας εξυπηρετεί και το θέατρο και τους ακροατάς. Γι' αυτό σας εύχομαι να τα εκατοστήσετε. Κάτι παρόμοιο σας εύχεται και η Κατίνα Παξίνου. Εύχομαι μέσα από όλη μου την καρδιά το θέατρο στο μικρόφωνο να τα εκατοστήσει. Προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες στην ελληνική σκηνή. Ακούστε τώρα μια περικοπή από το γράμμα που έστειλε η Κατερίνα. Με την τόσο πετυχημένη εκπομπή σας γίνομαι κι εγώ κάθε Κυριακή θεατής. Βλέπω νοερά ένα ιδιότυπο θέατρο. Μια λαμπρή επιθεώρηση της θεατρικής μας κινήσεως που σας βεβαίων έχει αφάνταστο ενδιαφέρον. Η Μέρη Αρώνη λέει τα εξής στο γράμμα της. Γράφοντάς σας για το θέατρο στο μικρόφωνο, θέλησα να βρω μια πρωτότυπη κρίση για αυτό το μοναδικό φωνητικό πάνθεο, όπου κατορθώνεται να ακούγονται όλες οι φωνές του ελληνικού θεάτρου μέσα σε μια μόνο εκπομπή. Αλλά μοιραία δεν βρήκα άλλες λέξεις από το «μεγάλη επιτυχία», «έξοχη εργασία» και «θερμά συγχαρητήρια». Μήπως ξέρετε τα υπερθετικά συνώνυμά τους? Αν τα βρείτε, κύριε Μαμάκη, προσθέστε τα. Είναι πολύ ωραίο και αυτό που γράφει η Έλλη Λαμπέτη. Κάθε Κυριακή το θέατρο δεν είναι μόνο στο μικρόφωνο, αλλά και γύρω από το ραδιόφωνο. Θρονιάζετε και παρακολουθεί την εκπομπή σας. Πολύ ενδιαφέρον είναι επίσης αυτό που αναφέρει στην επιστολή της η τακτική συνεργάτης του θεάτρου στο μικρόφωνο, κυρία Μιράντα. Κλείσανε κιόλας 3 χρόνια. Μας όλο αυτό το διάστημα δεν πέρασε ούτε μια Κυριακή που να μην κολλήσουμε τα αυτή μας στο ραδιόφωνο για να ακούσουμε τη μεγαλόπρεπη παρέλαση του θεάτρου στο μικρόφωνο. Δεν διαβάζετε όμως, κύριε Παρασκευά, και καμιά από τις ευχές που μας έστειλαν οι πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου? Ευχαρίστως. Να, εδώ είναι το γράμμα του Βασίλη Λογοθετήδη από τη Θεσσαλονίκη που σας λέει. Με τη θεατρική στήλη που δημιουργήσατε, κύριε Μαμάκη, απέκτησε το θέατρο ένα βήμα. Και με το θέατρο στο μικρόφωνο, που είναι και αυτό δική σας αξιέπινη πρωτοβουλία, προσφέρατε και σε εμάς και στο θεατρόφιλο κοινό μια ανυπολόγιστη υπηρεσία. Γιορτάζουμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε. Να τη γράφει ο Δημήτρης Μιράτ. Τελειώνω όμως με μια παράκληση, κύριε Μαμάκη. Να μην με καλείτε συχνά να μετέχω της εκπομπής σας το θέατρο στο μικρόφωνο. Γιατί έτσι χάνω την απόλαυση να την ακούω στο ραδιόφωνο. Ακούστε μια περικοπή από το γράμμα του Γιώργου Παπά. Πρέπει να τονίσω, αγαπητέ κύριε Μαμάκη, ότι η εκπομπή σας στο θέατρο στο μικρόφωνο δεν είναι μόνο πληροφοριακή και ψυχαγωγική, είναι και κάτι περισσότερο. Είναι πολιτισμός. Να τη γράφει και ο Δημήτρης Χόρν. Η εκπομπή αυτή έχει αλλάξει το ρυθμό της ζωής μου. Την Κυριακή την είχα αφιερώσει στον ύπνο. Εδώ και 3 χρόνια είναι αδύνατο να κλείσω μάτι μετά τις 10:30. Από το φόβο μην χάσω το θέατρο στο μικρόφωνο. Μα είναι κατάσταση αυτή. Ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση που κάνει ο Χριστόφορος Νέζερ. Ακούγομαι αρκετά συχνά στο ραδιόφωνο. Όμως ξεχωριστά μ' αρέσει να μιλώ στην εκπομπή σας, γιατί είναι μια από τις καλύτερες που έχει ο σταθμός μας. Ο Νίκος Χατζίσκος αναφέρει ανάμεσα στα άλλα τα εξής. Και στην Αμερική που πήγαμε με το Εθνικό Θέατρο και έπαιξα τον Γκρέοντα και τον Αίγιστο, η πιο μεγάλη μου ικανοποίηση ήταν όταν η εκπομπή σας, που έχει τόσους ακροατάς και τόσο κύρος, μετέδωσε τις κριτικές των Αμερικανών. Αυτά γράφει μεταξύ άλλων ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Σ' όποια γωνιά της Ελλάδος κι αν πήγα τον περασμένο χειμώνα, βρήκα παντού φανατικούς σας ακροατάς. Παντού το καλό θέατρο έχει θερμούς θειασότες και παντού η εκπομπή σας δικαιολογημένα έχει φανατικούς φίλους. Και μια ακόμη γυναική εκκρίσης. Ένα απόσπασμα από γράμμα της Μαρίας Αλκαίου.
Το θέατρο στο μικρόφωνο δεν είναι εκπομπή σας. Είναι δική μας εκπομπή. Η εκπομπή που το θέατρο βλέπει παραστατικά και στοργικά τη ζωή και την κίνησή του, τη δράση και την άνθησή του. Και μια τελευταία κρίση γνωστού πρωταγωνιστού. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γλινός. Μπορεί να διαπιστώσει κανείς με το μεγαλύτερο ενθουσιασμό πως ο Αχιλλέας Μαμάκης με την εκπομπή του «Το θέατρο στο μικρόφωνο» στάθηκε ο πρωτοπόρος διαλαλητής και ενημερωτής της προόδου της ελληνικής θεατρικής φωνής σε όλα τα είδη της στο ευρύτατο κοινό. Ακόμα πιστεύω πως είναι πρωτοπόρος στην ιδέα και την καλλιέργεια θεατρικών και πνευματικών σχέσεων με τους ξένους καλλιτέχνες και διανοουμένους που τους ακούμε συχνότατα από την εκπομπή του και με τους οποίους φυρελατούμε φιλίες, δεσμούς για μελλοντικές συνεργασίες και ανταλλαγές. Η δαιμονική και ακούραστη δράση του κυρίου Μαμάκη και στον τομέα του ραδιοφώνου τον αναδεικνύει τον πλέον ένθερμο και θετικό παραστάτη του ελληνικού θεάτρου και των λειτουργών του. Του απευθύνω το θερμό μου χαιρετισμό και τις πιο εγκάρδιες ευχές μου. Και τώρα, κύριε Μαμάκη, είναι εδώ μερικοί από τους πιο αγαπημένους πρωταγωνιστάς της λυρικής σκηνής που θέλουν να μεταφέρουν κατά ιδιαίτερο τρόπο τις ευχές του εθνικού μελοδράματος για τα σημερινά μας τρίχρονα. Είναι συγκεκριμένος εδώ η Ναυσικά Βουτυρά, η Ένθη Ζαχαράτου και οι τενόροι Αντώνης Δελένδας και Πέτρος Επιτροπάκης. Με το μαέστρο λοιπόν Δημήτρη Μιχαηλίδη στο πιάνο θα πούνε πάνω σε γνωστές μελοδραματικές μελωδίες λίγους επίκαιρους στίχους που έγραψε ειδικά η κυρία Βέτα Πεζοπούλου. Ακούστε τους. Φέρω στον άνεμο μοιάζει η φωνή σου. Τρία χρόνια ακούγεται στην εκπομπή σου. Φέρω το άνεμο μοιάζει η φωνή σου. Όλοι μαζί θα με για να σου πούμε πως θα θαυμάζουμε και